Εικόνες χάους καταγράφονται καθημερινά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών στο σχολικό συγκρότημα του 11ου Δημοτικού Σχολείου, του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου και του 27ου Νηπιαγωγείου Χανίων στην οδό Σεημένη στο Σόδι. Εμείς το μόνο που ζητάμε τόσα χρόνια είναι κάποιος να μας διασφαλίσει την πρόσβαση των παιδιών μας στο σχολείο. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχουμε καταθέσει έγγραφα με αριθμούς πρωτοκόλλου κτλ. Εντελώς τυπικά, για να μην μας πούνε ότι μετά πότε μας τα είπατε. Γιατί προφανώς εκτός από τα έγγραφα έχουμε πάρει και δεκάδες τηλέφωνα, έτσι. Δηλαδή, εμείς εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας με ποιο τρόπο θα ελιχθούν σε ένα κυκλοφοριακό χάος που γίνεται τόσο το πρωί όσο και το μεσημέρι. Τα εκπαιδεύουμε σε μια διαρκή ένταση. Τα φέρνουμε τα παιδιά μας το πρωί στο σχολείο και είμαστε εκνευρισμένοι που κολλάμε, μποτιλιάζουμε, που κάθε γονιός κάνει ό,τι ανεγκέφαλο θέλει. Δεκάδες παιδιά που βιβάζονται σε μη οριοθετημένες θέσεις τάσης, ακόμη και στη μέση του δρόμου, καθώς ο υπάρχον χώρος στάθμευσης πίσω από το μουσικό σχολείο δεν επαρκεί για τις ανάγκες των σχολικών κοινοτήτων. Υπάρχουν παιδιά που δεν συνοδεύονται και αποχωρούν μόνα τους, με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να μην έχουν πού να περπατούν. Υπάρχει το πάρκινγκ του μουσικού που δεν έχει ούτε καθρέφτη, δεν έχει ορατότητα ούτε δεξιά ούτε αριστερά και εκείνα τα παιδιά φεύγουν μόνα τους. Εξαιτίας του συμβάντος που κατεβήκαμε κάτω, ήμασταν παρόντες στο τα παιδιά να κοιτάνε δεξιά-αριστερά. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο να ακολουθήσουν. Βγήκαν στον δρόμο και από εκεί προχώρησαν. Τα βάλαμε εμείς στο πεζοδρόμιο. Το σημείο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, το έχουμε τονίσει αρκετά χρόνια. Ο Δήμος έκανε κάποιες προσπάθειες με τις ευθυγραμμίσεις που έκανε, αλλά θέλουμε κάτι παραπάνω γιατί βλέπουμε ότι καθημερινά υπάρχει έντονη επικινδυνότητα. Διαβάσεις δεν υπάρχουν, αλλά ούτε και σήμανση, με τους μεγαλύτερους μαθητές να διασχίζουν τον κεντρικό δρόμο, στον οποίο σχηματίζονται ουρές αυτοκινήτων τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, ενώ αναγκάζονται να στριμώχνονται στα στενά πεζοδρόμια, που και αυτά καλύπτουν μόνο ένα μικρό τμήμα της διαδρομής. Είναι πολύ επικίνδυνο και πρέπει να έχουμε το όνομα εμείς σε τρία μέρη αντί να το έχουν οδηγεί, και όντως δεν το έχουν οδηγεί τις περισσότερες φορές. Και εδώ πέρα, για να αποβιβαστούμε από τα λεωφορεία, από τα υπεραστικά, πρέπει πολλές φορές να περάσουμε το δρόμο εδώ πέρα. Και αυτός ο δρόμος δεν βλέπουμε από τη στροφή. Και το μόνο πράγμα που έχει γίνει είναι αυτές εδώ πέρα οι διαγραμμίσεις, οι οποίες είναι ουσιαστικά για το τίποτα, ναι, για το Θεαθήνε. Το πρόσφατο τροχαίο ατύχημα έξω από το σχολικό συγκρότημα, κατά το οποίο τραυματίστηκε μία έγκυος, ήταν η αφορμή για τους γονείς να διεκδικήσουν τα αυτονόητα μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Απόδειξη της συγκεκριμένης της σημασίας και της επικινδυνότητας είναι το πρόσφατο τροχαίο στο οποίο είναι πλάκι αυτοκίνητο, το οποίο αποχωρούσε από το σχολείο, και ένα μηχανάκι με επιβάτιδα, η οποία τραυματίστηκε, όχι σοβαρά ευτυχώς. Αλλά και τροχαία που έχουν συμβεί στο παρελθόν, τα οποία δεν ήταν της ίδιας σημασίας, της ίδιας σοβαρότητας, αλλά παρόλα αυτά έχουν συμβεί. Τα μέλη του Συλλόγου Γονέων απευθύνουν κάλεσμα στον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σιμανδυράκη να επισκεφτεί το σχολείο τις ώρες αιχμής για να διαπιστώσει τις συνθήκες χάους με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι. Ζητούν βασικές τεχνικές παρεμβάσεις, όπως διαγραμμίσεις και διαμόρφωση των πεζοδρομίων, και προτείνουν ως λύση για την στάση και στάθμευση των οχημάτων την αξιοποίηση του οικοπαίδου που βρίσκεται μπροστά από το σχολικό συγκρότημα.